σας μάγκες, μόλις έχουμε έρθει εδώ στο Airbnb. Είμαστε με τα παιδιά του Shotguns. Είναι μαζί μας και η Humble. Θα το είχατε δει από τα stories μου, θα το είχατε δει από κάποια post. Αυτό είναι το collab t-shirt εμένα και της Humble. Ένα graphic t-shirt για το καλοκαίρι. Έχουμε ένα trap car, έχουμε ένα super car. Έχουμε το chain μου, το οποίο είναι και εκεί. Αυτό είναι, θα υπάρχει pre-save, pre-order link κάτω στην περιγραφή, επειδή δεν θέλαμε να γίνει ο ίδιος χαμός με τα merch. Βάλαμε ένα pre-save για να μπορείτε να το κοπάρετε όσοι θέλετε. Ήρθε η ώρα να βάλουμε το outfit μου και να πάμε στο sneak. Γεια σας φίλοι μου, Γιώργος Κάβαλος εδώ. Είμαι κάπου στην Αθήνα, σπίτι του sneak. Έχω ακούσει ότι έχεις το μεγαλύτερο closet και sneaker collection, οπότε πάμε να το δούμε. Λοιπόν, πρώτο δωμάτιο, closet tour. Βλέπω, έχεις jackets, έχεις sets, έχεις t-shirt. Ένα ρούχο, ας πούμε, που έχει πολύ μεγάλη αξία εδώ για σένα, χωρίς να είναι έτσι κάτι too much worth. Κοίτα, μου αρέσει πολύ αυτό. Το jean jacket που το έχω ροκάρει και στο Millionaire το clip, μου το έχει κάνει ο φίλος μου ο Dress. Burberry Puffer. Και αυτό στο Millionaire. Ναι, αυτό είναι μάτι κομμάτι. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου, actually. Γενικά μου αρέσουν τα Puffers πάρα πολύ. TNF Supreme. Θα ακουδείς heavy bro και θέλω να πάρω και τα pants actually, αλλά θα σκάγα σαν spaceman όμως τα φοράγα και τα δύο. Next, αυτό antisocial, social club, μου αρέσει πολύ γιατί γενικά είμαι, like μου αρέσει αυτό, like anti-sipping, sipping club actually. Ναι. Το λέω γιατί παραγγέλνεις και σου έρχεται μετά από 6 μήνες. 6 μήνες και κάποια είναι και τελωνή, κάποια δεν έρχονται και ποτέ. Δεν είναι τρομερό quality γενικά. Αυτό είναι mad. Γενικά το ροζ είναι από τα αγαπημένα μου χρώματα, αλλά αυτό είναι πιο έξτρα. Γενικά γουστάρω full neon colors. Τα φλάσι. Okay. Ναι, Balenciaga ξέρεις ίδιο. Από το Colpo Grosso είναι αυτό, ναι, νομίζω. Ναι, το ροκάρι στο Colpo Grosso. Αυτό το είχα πάρει από τη Γερμανία, Frankfurt, που είναι, ξέρεις, Gianni Versace. Εδώ, αυτό είναι ένα Philip Lane. Philip Lane, φλάσι. Ναι, που δεν κάνει όμως και μπάμ ότι είναι Philip Lane. Αυτό ήθελα και απλά αυτό είναι full comfy. Κατάλαβες, δηλαδή, και έχει τρομερό fit. Κάνει ένα κάπαλος, αν ξέρω. Ναι, αυτό είναι Supreme πάλι 17-18 που είναι πολύ ένα fleece που είναι double που το φοράς και από τις δημιουργίες. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Actually. Αυτό το έχω ροκάρει πάρα πολύ. Fleece Louis Vuitton Monogram. Louis Vuitton Monogram. Αυτό είναι mad. Έχω tattoo Scarface, ας πούμε, ξέρω εγώ. Okay. Καταλαβαίνεις, κάτσε να δείξω τα gains που δεν έχω. Λοιπόν, αλλά Scarface Philip Lane. Philip Lane, να δείξουμε και το πίσω που είναι απίστευτο. Είναι fucking mad, bro. Τρομερό collab. Ένα κομμάτι θα σου δείξω που νομίζω θα σου αρέσει, mad εσένα. Επειδή ξέρω ότι γουστάρεις γκόσα. Ναι. Γενικά η γκόσα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έχει σταματήσει. Οκ, ξέρεις, να σου πω κάτι. Εγώ γενικά γουστάρω πάρα πολύ τα turtlenecks. Αυτό μου το έχει κάνει η Σάβια, είναι ένα custom Dior. Από MAD και αυτό. Ναι, αυτό που θα κάνει πολύ στο MAD. Έχει κάνει τη φάση της εδώ. Ένα ωραίο piece, ξέρω εγώ. Ναι, έξτρα. Το οποίο να φανταστώ ότι ήταν για τα MAD και τέλος, θα το ξαναβάλεις. Το έχω ξαναβάλει, ρε φίλε. Λέει, γενικά τώρα, άμα βάλεις κάτι σε κλιπ ή άμα βάλεις κάτι σε μια παρουσίαση κτλ. Σαν να καίγεται. Η μαλακή είναι ότι και στα ρούχα σου. Να σου πω για ένα κομμάτι συγκεκριμένο αυτό. Ναι. Ας πούμε έτσι, το έχει φορέσει ο Κουάβο, το έχει φορέσει ο Γκάνα, αυτό μπρο, resell τώρα και ο Λάς, like, παίζει να είναι 10.000 πις το συγκεκριμένο, καταλαβαίνεις, ξέρεις, είναι με τα πάντς. Το έχω φορέσει στην ημέρα αθλητικής ενέργειας, το έχω φορέσει δηλαδή στο Colpo Grosso νομίζω και αυτό. Λοιπόν, θα μου δώσει λίγο τώρα το pass, αυτό μπρο. Πράντα Λίνα Ρόζα, κάπως έτσι δεν λέγεται το ότι έχει τη γραμμή. Αυτό το έχω πάρει από το Μιλάνο, από την Duomo. Okay. Το 19. Δηλαδή, αυτό αν μου έλεγες πήγαρε κάτι από εδώ, ίσως έπαιρνα αυτό, ρε φίλε, είναι Τέξας, δηλαδή, έχεις δει Montclairs με κρόσια, μπρο, νο, κατάλαβες. Και άκου, ξέρεις ποια είναι η φάση, ότι αυτό, νομίζω ότι ήταν στο Μιλάνο exclusive κιόλας, μπορεί να λέω και μαλακίες,
αλλά έτυχε όταν είχα πάει στο Μιλάνο το 19 να έχει ανοίξει Moncler Boutique και είχε και τον drop με την Palm Angels. Philip Lane δεν με ξέρω patches. Τι μάρκα είναι βασικά, φαντάζεσαι καλά το δε παντού. Yeah, αλλά... Αυτό πρέπει να έχει και πολύ ψηλό retail. Ναι, νομίζω ότι κάνει 5-5,5 κάπα retail. Off-white set εδώ, ναι, τσέκαρα. Okay. Yeah. Γι' αυτό? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό πρώτη φορά το βλέπω, bro. Δηλαδή είναι custom, όχι, είναι... Όχι, bro, είναι Dior legit. Dior Mykonos. Από Dior Mykonos. Είχε βγει μόνο στη Μύκονο. Μου το έχει κάνει δώρο η Λιάννα αυτό. Και αυτό στο έτσι, δεν το φοράς. Και αυτό το φοράς στο έτσι. Είναι pants και... Αυτό είναι full summer drip, ας πούμε, με ένα tank top μέσα. Αυτό είναι μπορεί να φορέσεις, ξέρεις, μόνο τα pants και ένα white tank top or something. Ή μπορεί να φορέσεις μόνο το πάνω με κάτι... Με jean, μαύρο jean. Yeah. Τραξουτ, πώς θα λες τα τραξουτ εσύ? Τραξουτ. Τραξουτ. Έχεις τρεκάρει. Ξέρεις τι βλέπω. Εδώ είσαι όμως εσύ. Ουφ. Λοιπόν, αυτό, τι size είναι αυτό? Σε δύο τα κίνηγκος. XL, οκ, αυτό μπορούμε να το μιλήσουμε. Okay, να το αγοράσω. Αυτό είναι MCM, αλλά βλέπεις ότι είναι σαν αυτό το υλικό που φοράνε οι δίτες όλοι σαν. Το καταλαβαίνεις. Είναι pure. Ναι. Το Gangsta. Αυτό είναι Gangsta και είναι ένας designer που είναι από τον Καναδά. Και με γαμίσαν στο τελωνίο αξιόλου για να το πάρω αυτό. Fragment Montclair. Το πιο πολύ ζητημένο κομμάτι νομίζω έχει από όλα αυτά εδώ. Νομίζω λίγο. Αυτό το fair. Πάντα ήθελα μια ροζ γούνα, ξέρεις γιατί κιόλας. Κάτσε να το ροκάρω κιόλας να δεις. Mm-hmm. Πάει γάμα. Κοίτα, εγώ γενικά από μικρός γούσταρα αντίψετε. Κατάλαβες, like. Και όταν έσκαγε ο Κάμρον με τις pink γούνες, ξέρω εγώ και τα λοιπά, έλεγα, god damn. Deepset, Diplomats, κατάλαβες, like, Supreme, Puffer, Mad Piece. Εδώ αυτό είναι που έχω φορέσει και στο Drip, Versace Rob. Ναι, και αυτό, στο Tomboy. Αυτό φοράω όταν βγαίνω από το μπάνιο μου, bro. Like, have to be extra, you know? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό piece. Και, like, ψηλό expensive piece. Πόσο, πες μας ένα price, αν επιτρέπετε να το πούμε. 4K, 5. Burberry Alpaca Coat. Ναι, είναι ένα classic. Το βάλεις ένα party, ξέρω εγώ. Don. Don't. Το έχεις βάλει με το Noisy. Το έχω βάλει με το Noisy, ναι. Το είχα κοπάρει retail μόνος μου. Με το χέρι από τη Supreme. Όπως και αυτό, ας πούμε το Puffer μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει το Supreme, ξέρεις, αχνοφαίνεται ότι λέει Supreme εδώ. Σενιωρίτα. Σενιωρίτα, Philip Lane. Philip Lane, ναι. Philip Lane κουστούμι. Αυτό, bro, αυτή τη μάρκα δεν ξέρω αν την ξέρουμε. Βετμάν. Αυτό παίζει να το έχει από εποχές Ferrari. Ναι. Αυτό το έχω όταν ήταν η Βετμάν. Είναι ο ίδιος designer που πήγε στην Balenciaga και αυτή είναι η εταιρεία του. Δεν θυμάμαι πώς το λένε το μάτι κιόλας. Ντάμνια, κάπως έτσι. Μπράβο, μπράβο. Αυτός. Okay. Ναι, είναι η Βετμάν, είναι η δικιά του. Okay. Οπότε γι' αυτό μοιάζαν πολύ τα πράγματα. Τώρα... Αλλά αυτό το raincoat είναι, κατάλαβες. Είναι iconic raincoat, bro. Λοιπόν, okay, πάμε λίγο εδώ, έχουμε hit. Αυτό, κοίτα, πιάσε το monogram. Είναι λίγο extend. Εδώ είσαι και όλες φάλες, νομίζω. Αυτό έχει και το κάτω. Ναι, bro. Όλα έχουν τα κάτω. Αν και δεν είμαι τόσο fan Adidas, αυτό ναι, είναι κάτι άλλο. Ναι, αλλά γκώσα Adidas, αυτό είναι mad, bro. Και έχει τρομερό fit. Μεγίζεις κάτω, ίσως. Mad, bro. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου pieces, από τα αγαπημένα μου sets. Ναι, ναι. Είναι Scarface Supreme. Supreme set. Και αυτό το έχω πάρει από το Λονδίνο και περίμενα στην ουρά 3 ώρες ήμουνα τότε. Όντως. Στον drop. Ναι, είχε τύχει να είμαι στο Λονδίνο και είχαμε πάρει ticket και περιμέναμε σαν μούλι, ξέρω εγώ, στην ουρά να το πάρουμε και τα πίσω, ξέρεις. Άκου, το ένα το πήρα resell το παντελόνι. Απ' έξω από το μαγαζί. Όχι. Όχι. Το πήρα resell από later. Και πήρα το jacket από εκεί. Ή το αντίθετο. Δεν θυμάμαι. Αλλά ναι, ήθελα το set αυτό 100%. Είναι crazy. Και είναι, βλέπεις, jean. Gucci ροκάρι σε 2021. Ροκάρω αυτά που έχω, δεν αγοράζω τόσο Gucci. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Κολποκρόσο και αυτό. Ξύ Palm Angels set. Αυτό. Αυτό είναι αυτό το... δεν το βρίσκεις που να γαμηθείς, bro. Ούτε στο Grail φάσετε δεν ναι, αυτό το κομμάτι είναι drop Milano μόνο.
Εγγένεια, Μιλάνο, Duomo. Που έχει εδώ το Big Logo. Big Logo είχε και το t-shirt, bro. Είχε το OG t-shirt. Το έχω και το t-shirt. Το έχει και το t-shirt. Αυτά πρώτα έχει ψωνίσει από retailers Ελλάδα που τα φέρνουν ή από shopping, ας πούμε, εξωτερικό και τέτοια. Τα μισά τα έχω πάρει από εξωτερικό, έχω πάρει κάποια από το Farfetch. Mm-hmm. Ποιο έχει φορέσει πιο πολύ από όλα αυτά τα Palm Angels? Όλα τα έχω φορέσει. Βγάλε τα έξω να τα δει γενικά τα κόντσα. Έχουμε εδώ ένα κίτρινο με. Καλά, αυτό εδώ είναι full. Είναι... Ναι, κοίτα υλικό. Mm-hmm. Πώ λέγεται αυτό το υλικό, δεν θυμάμαι. Σουέντ. Σουέντ. Κίτρινο. Εδώ έχουμε το ροζ. Τρεις αποχρώσεις εγώ εδώ μέσα. Ένα ροζ και ένα μοβ tie-dye. Ουφ, και αυτό, bro. Το χρώμα νομίζω ότι είναι. Το ροζ, Το συγκεκριμένο ροζ. Γενικά γουστάρω Palm Angels πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή το κοινό έχει χαϊπεριστεί και πολύ με τα sneakers, πάμε να δείξουμε t-shirts. Ή βλέπω εδώ, κοίταξε, χωρίς να τα βλέπω τώρα, κάτι γυαλιά, κάτι accessories, κάτι τέτοια. Για πάμε. Πράγμα, ναι. Πάμε λίγο. Ουφ. Εγώ το έψαχνα πολύ καιρό αυτό. Mm-hmm. Το γυαλί, το βρήκα εν τέλει. Ωραίο. Δεν ξέρω καν τι μάρκα είναι. Το πιο ωραίο Milliner που έχει, νομίζω. Έτσι, clear. Clear frames. Clear. Που δεν είναι ακριβώς clear, έχουν ένα έτσι. Δίνει ένα. Κάτι. Millionaire Louis Vuitton, νομίζω ότι είναι το καλύτερο γυαλί που βγει το 19-20, ξέρω εγώ. Αυτό το Dior είναι δεύτερη φορά που το παίρνω. Mm-hmm. Γιατί το είχα χάσει το πρώτο. Mm-hmm. Μου αρέσει που έχει αυτό πάνω και ξέρεις, έχει αυτό το που είναι σαν strap. Βγαίνει και μπορείς να το ροκάρεις έτσι κιόλας, κατάλαβες. Τέσσερα καρτιέρ. Θα σου πω τώρα κάτι. Από εδώ και πέρα θα τα λες καρτιέ. Καρτιέ, οκ. Καρτιέ, χωρίς το ρο. Καρτιέ. Καρτιέ. Okay. Αυτά είναι από τα καινούρια που έχω πάρει που είναι από τα αγαπημένα μου που είναι με το Panther Sign. Μπρο. Ναι. Τρελό. Ελλάδα ή εξωτερικό αυτό τώρα. Ελλάδα. Ελλάδα. Okay. Okay. Τις πάρε εδώ ο Μάγκας ένα κοντινό, κοίτα. Το Panther εδώ. Και είναι πράσινα μάτια. Καλυστό και δεν μου λέει fucking crazy αυτό για λέει. Αυτό είναι νομίζω το Clear. You can never go wrong with this one. Και αυτό είναι με Panther. Και αυτός είναι. Panther εδώ, ναι. Και αυτό είναι Panther. Αυτό το έχω πάρει από το Μιλάνο. Mm-hmm. Πολύ ωραίο κι αυτό. Mm-hmm. Το είναι το τελευταίο που έχω πάρει και είναι ίσως το αγαπημένο μου αυτόν τον καιρό. Που είναι σαν αυτό που φόραγε ο Adam Sandler. Κάτσε λίγο. James. Είναι Uncut James. Έχει το C εδώ. Mm-hmm. Είναι ξύλο αυτό. Το ξύλο. Σχεδόν κατάλαβε. Like. Πολύ ωραίο. Και είναι εδώ, κοίτα. Mm-hmm. Οπότε αυτά θα φορέσω για το υπόλοιπο βίντεο. Γκόσα εδώ, κοίτα. Okay. Αυτά μαλάκα είναι okay. Rare to find. Ναι, ήταν τότε. Boom. Και αυτό είναι Gosha Adidas. Ναι, Gosha Adidas, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και επειδή είσαι ο ροζ μάγκας και σε αρέσει η Gosha, ποιο θες από τα δύο να το κάνω τώρα. Το κίτρινο εδώ. Το κίτρινο θες. Okay, like. Take it. Bro, respect. Δεν θα το πουλήσω ποτέ, να ξέρεις. Λέγκο, άμα το πουλήσεις θα με προσβάλλεις. Όχι, όχι, ποτέ, bro. Θα το ροκάρω κι εγώ λίγο, like. Μαλάκα, αυτό είναι κυπεντικό as fuck. Louis Pant. Louis Pant. Μπρο, αυτό είναι πολύ ωραίο και δεν ήξερα και τι brand είναι. Αυτό το έχω πάρει από το Μιλάνο. Diesel. Αλλά πρέπει να είναι. Φάσει τα Diesel κάνουν 150 ευρώ. Αυτό παίζει να είναι κάτι πιο. Αυτό νομίζω ότι είναι ακριβό. 600. Ναι, είναι collab ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, δεν είναι collab. Απλά νομίζω είναι από την ακριβή σειρά τη Diesel. Εδώ έχουμε. Δεν ξέρω τι γράφει εδώ. Γιατί δεν λέω. Νομίζω είναι. Dolce Gabbana, όχι. Αμύρι. Ένα Αμύρι. 10K. Όχι 10K. Σαμίρι τζιν. Ναι, yeah, 10K. Και κοίτα, αυτό το συγκεκριμένο τζιν, κοίτα, έχει cowhide πίσω, εντάξει. Και το συγκεκριμένο... Γράφει και αμύρι που είναι και λίγο ωραία. Ναι, κοίτα, αυτό το συγκεκριμένο τζιν, κοίτα, not trying to flex, απλά κάνουμε τέτοιο. Αυτό νομίζω κανονικά retail το είχα πάρει από το Farfetch, νομίζω 2.900. Είναι ακριβό τζιν. Το καπελάκι εκεί. Το Nike. Αυτό νομίζω ότι Nike έχεις πάρει. Αυτό το έχω πάρει από το Καβάλο. Το... Α, το Γιώργο τον Καβάλο. Ναι, τον Καβάλο. Εδώ βλέπω ένα Prada αυτό 42. Online only. Prada July. Κοίτα, αυτό είναι από τα αγαπημένα μου shirts. Αυτή η μπλούζα σου αρέσει. Πω, 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 ρε φίλε. Palace Princess Diana που φοράει καζάλο ή something εδώ. Αυτό το off-white δεν το έχεις δει, γενικά νομίζω. Το... Δεν έχει παίξει. Σου αρέσει. Και αυτό μάντα το κολονάκι όταν είχε βγει. Ralph Simon Summer Games. Okay. Classic. Μπερνιτή. Clean. Mm-hmm. Το καλύτερο t-shirt νομίζω που έχει βγάλει ποτέ η Balenciaga. Παίζει να είναι βασικά το πιο ωραίο graphic t-shirt που υπάρχει. Bro, fucking crazy αυτό το t-shirt, αλήθεια. Look vintage, like,
που. Το έχει φορέσει και ο DaBaby και τα λοιπά. Και το End One. Και τέτοια, ναι, ξέρεις. Αυτό είναι λίγο νομίζω πιο. Αυτό θα πάρει πολύ πιο πολύ value in time από το άλλο. Αυτό είναι super fucking exclusive piece. We good νομίζω. Ναι, yeah, okay, έχουμε πολλά ρούχα. Πάμε να δείξουμε ένα big budget σε sneakers. Πάμε. Okay, οκ, καλά τα λέμε. Καλά τα λέμε. Ωραία. Δεν έχεις κάσει τώρα που φορές το κασκόλ. Λίγο, αλλά... Αντρικός είσαι. Let's go. Okay, so, δεύτερο μέρος. Ξέρετε το vibe τώρα. Το μέρος του δωματίου που είναι exclusive τα sneakers. Έχουμε παπούτσια εδώ, παιδιά. Παπούτσια, sneakers. Πες μου. Το αγαπημένο σου, ας ξεκινήσουμε με το αγαπημένο σου. Είναι και το πιο ακριβό άξιο, αλλά... Complexcon, Air Force 1... Google it. Άνοιξε το και έξω. Έλα. Λοιπόν, κάτσε μου πετάχει καμιά τσο. Όχι. Όχι, midget porn, να βλέπες. Δεν έχει κανείς δεκαμισό, bro. Δεν έχει κανείς δεκαμισό. Το 11 το δίνουν 8.90. Όχι οποιοδήποτε άσο, Jordan 1 Off-White, το πρώτο από τα The 10. Λίγο beat-up, αλλά γενικά έτσι γίνεται αυτό που παπούτσι άμα το φορέσεις λίγο. Και αυτό που είναι που θα το δείξουμε και αυτό σε λίγο είναι, κατάλαβες, και αυτό που είναι fresh. Αυτό το παπούτσι, όσοι ξέρετε, ξέρετε. Το UNC Rebro ξέρεις τι αντιπροσωπεύει. Είναι το χρώμα του πανεπιστημίου που ναι. Πήγαινε αυτός που έκανε την Nike, κάτι τέτοιο. Είναι το UNC Fuck και είναι μάτ, και το μα λέγα, λέει το track σου. Track suit, αλλά το ήξερε αυτό. Εδώ ο Volt, αυτό όταν είχε βγει mad. One of my favorites, αλήθεια. Super clean sneaker, γενικά είμαι fan Virgil με Nike. Αυτό με το sneaker, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο clean, ρε φίλε. Αυτό είναι επειδή έχω φέρει το Wave. Wave runner. You know what it is. Όχι, Wave, ναι. Κοίτα. Αυτό πάει τώρα 1200 και θέλω να πεις πώς το έχεις πάρει τότε. 300 ευρώ. 500 άρια δεν είναι αυτά. Okay, 500 άρια, Yeezy. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου παπούτσια. Prada Cloudburst. Bro, μπορείς να το βάλεις με κάτι άλλο από skinny jeans αυτό. Εγώ φορώ μόνο skinny jeans. Αυτό είναι ένα OG Ralph Simmons. Αυτό. History. Supreme Air Force 1 Mid XNBA. Αυτό το παπούτσι εδώ, για όσους ξέρετε, είναι το OG Triple S, το Bread Pink. Το Pink με το see-through shot. Πρώτη φορά δεν το έχω δει κάπου στο ίντερνετ. Αυτό internet. Δεν το έχεις δει γιατί δεν το έχει κανένα στην Ελλάδα, actually, νομίζω. Και κοίτα, ποια είναι η διαφορά μου με αυτούς και καλά. Ποια είναι η διαφορά σε αυτά τα δύο παπούτσια, κοίτα. Αυτό έχει αυτά τα κορδόνια, όπως έχουν τα Triple S, γενικά. Αυτό έχει αυτό. DS Adidas. Black Air Force. Έχω ανέβει πάρα πολύ, bro. Δηλαδή... Το φορά Black Air Force, ξέρετε τι λένε για αυτούς που φοράνε Black Air Force, έτσι. You don't play και ό,τι κάτι κουβαλάω μαζί του. Εγώ κουβαλάω το ηλεκτρονικό μου τσιγάρο, παιδιά. Εγώ I do not associate with this. Ένα από τα αγαπημένα μου sneakers είναι αυτό. Way νομίζω runner. Ότι είναι μαλέκα από τα πιο clean sneakers και έχω ξενερώσει που θα το βγάλουν πάλι το καλοκαίρι αυτό. Θα το βγάλουν, ναι. Μαλέκα, κοίτα πόσο όμορφο dad sneaker. Supreme Vans. 2017. Αυτό το Adidas που είναι... Palace, ναι, okay. Adidas Palace. Πολύ Wave Palace αυτό. Ναι. Αυτό είναι ένα sneaker που όποιος ξέρει, ξέρει. Πολλοί λένε ότι είναι καλύτερο και από αυτό, από τα The 10. Beluga One αυτό. Beluga One OG. Το πόσο κάνει τώρα. 600-700 εκεί έχει... Okay. Ναι. Λοιπόν, να σου δείξω ένα troll sneaker τώρα. Ναι, αυτό θέλω να δείξουμε τώρα. Σου δείξω ένα troll sneaker που το έχω πολύ καιρό. Μαλάκα, θα σπάσω όλα τα crepe boxes μου. Αυτό το sneaker. Και τα βέβαια είσαι από τώρα. Δεν τα έχω φορέσει. Αλλά. Jeremy Scott. Jeremy Scott 2014. Ναι, είμαι ο Κάβαλος. Κάνω vlogs. Φρέσκα είναι εδώ, ξέρεις. Ναι, μάλλον. Babe Adidas. Gucci. That's you. Το έχω μπιτάρει από το βλέπετε. Αυτό το τράβησε. Το κράτα αυτό, κοίτα. Δείτε. Έχει grills. Που μπαίνουν εδώ. Yeah. Με αυτό βάζεις ό,τι θες, κατάλαβες, δηλαδή και... Ένα DS. Αυτό τώρα παίζει να πηγαίνει 4,5-5,5 κάπου εκεί. Ναι, έχουν ανέβει πολύ άσοι. Μετά το... Πώς λέγεται... Clean, δείτε. Το The Last Dance, όλοι οι άσοι ανέβηκαν έτσι. Δείτε, απάτητο. Gatorade. Άλλο ένα βουτς που τώρα νομίζω κάνει 8 κατοστάρικα αυτό. Πόσο κάνει? Και 7 DS, τόσο αυτό. Πάει. Αυτό! Καλά, έχουμε και κάποια... Too much drip. Ψηλό see-through, ξέρω. Κοίτα, και κοίτα, δες ότι μου αρέσει αυτό το χρώμα. Ένα big flex που είχε γίνει πολύ παλιά, δηλαδή πριν 3-4 χρόνια. Έβγαζε στα story και ήσουν στην Balenciaga, λες πιο από τα δύο. Μπράβο, γεσαι. Ουφ.
Respect που το είπαμε αυτό. The Balenciaga, the one that looked like socks, like Converse of White. Mm-hmm. Το είχα το πούλησα κι εγώ. Είναι big fan από αυτό το παπούτσι και γενικά έχει πέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ φθηνό τώρα. Νομίζω έχει πάει 300 ευρώ σαν θέμα. Gucci Colorway και είναι big flex. Αντιφάσιμο. Αλλά το συγκεκριμένο σκέπτα. Ματ. Και αυτό πολύ clean παπούτσι μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι πολύ clean παπούτσι και δεν το έχω φορέσει ποτέ. Spider-Man λέγεται. Όχι, είναι κάποιο σαν ένα ρομπότ που ήταν Japanese ρομπότ. Όχι, δεν το έχω φορέσει ποτέ. Sí. Αυτό το παπούτσι, bro, δεν το έχει κανένα στην Ελλάδα. Bet. Αυτό είναι. Αυτό περίμενε πρώτα του πω. Αυτό σου φαίνεται σαν ένα ρετρό Nike. Έτσι. Εντάξει, σαν ένα ρετρό Nike. Αλλά αυτό το ρετρό Nike τι είναι collab, Nike με τι. Με Comme des Garçons το 2016 ή 17 κάπου εκεί. Comme des Garçons Nike. Like. Παλιά. Super fucking rare. Yes, sir. Απλό Burberry καθημερινά. Για όταν φορά full Burberry fit. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου. Chain reaction. Αυτό το συγκεκριμένο έχει cowhide, δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό είναι το Cloudbust V2 Prada's. Ωραίο, αλλά πολύ ακριβό retail, ρε φίλε. Δηλαδή, ενώ αυτά κάνανε 4,5. Δεν κάνανε 4,5 ποτέ. 6,5. Ναι. Κάτι τέτοιο. Αυτό τώρα κάνει 9. Νομίζω ναι. Αυτό το έχει ξαναδεί το παππού τη πέσα, αλήθεια. Όχι. Louboutin, that sneaker, like, δεν το έχετε ξαναδεί. Never, like, πρώτη εδώ. Okay. Runway shoe. Don't play. Louis Vuitton look. Δεν βγάζει τέτοια sneakers του Louis Vuitton. Αυτή η παντόφλα. Και δείξε και τον πάτο. Το έχεις δει. Palm Angels X Sweet Coke. Αν το έχεις είναι εδώ. Αυτό είναι. Πω νούμερο. 44. Big fucking trip. Αυτό είναι πολύ. Big πολύ. Fucking trip. Είναι πριν γίνει τόσο big η Palm Angels, τότε που φορούσε μόνο το Moff Tracks ή το Playboy Cardigan. Δεν τα έχετε ξαναδεί, παιδιά, αυτά. It's ok. Και αυτά είναι runway. Αυτό δεν έχει έρθει άλλο στην Ελλάδα και νομίζω έχουν πάει 5 στην Ευρώπη μόνο. Retail πολύ πολύ ακριβό. With the bugs. Virgil. Runway shoe. Yeah, so look at this. Κοίτα, αυτό είναι σαν τέτοιο δίτη πράγμα. Καταλαβαίνεις. Runway shoe, runway boots. Με τι θα το συνδυάζεις αυτό από πάνω. Με ξέρεις με καμιά white γούνα. The old white outfit, like a mini jean. Και t-shirt σοβαρό και BB Simons belt ξέρω εγώ και like big drip. Να το runway του Virgil. Louis Vuitton. Αυτό πρέπει να είναι το OG Burberry Dutch Nigger με το pattern. Yep. Αυτό το έχω μπιτάρει actually. Και ας είναι clean έτσι. Like, είναι τα αγαπημένα μου sneakers. Αυτό θα ήταν ωραίο και με το coat να έχεις το new drip και το old drip πάνω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα sneaker που θέλω να το πάρω όταν πάω σαν ένα ταξίδι σε μια Dior, φίλε, σαν, σαν εμπειρία. Christian Dior. Άκου, αυτό ξέρεις τι νούμερο είναι. 42,5. Εντάξει. Και έχω βγάλει του πάτου. Το ανοίξει έτσι. Γιατί ήμουν στο Μιλάνο και δεν έπαιζε πουθενά αυτό γενικά. Και το βρήκα στο Μιλάνο. Ένα νούμερο κάτω από τη εντάξει, το πέντε, ήμουν. Ναι. Και έβγαλε τον πάτο και απλά το φοράω. Και απλά πονάνε τα πόδια μου όταν το φοράω. But, I mean, like. Αυτό το sneaker. Κακό παπούτσι. Μαλακία. Cactus Jack. Αυτό εδώ. Ξέρετε. Ξέρω, δεν έχω κρύψει ποτέ τίποτα εδώ πέρα, το ορκίζομαι παιδιά, είμαι καλό παιδί. Πολύ αυτό έτσι. Είναι πάλι ένα παπούτσι που έψαχνα πολύ καιρό. Ξέρεις γιατί, αυτά είχαν βγει μόνο σε γυναικεία νούμερα. Είχα πάει στο Μιλάνο και το βρήκα στο size μου και λέω, αλλά και ψάχνω τόσο καιρό, έχω πάει στην Gucci στην Ελλάδα, λέω και μου λέει, βγαίνει μέχρι 41. Και λέω, μα το έχω δει να το φοράνε στο εξωτερικό, παιδάκια. Και μόλις είχα πάει στο Μιλάνο, το βρήκα αμέσως, actually. Γενικά σ' αρέσει πιο πολύ το sneaker shopping ή το closet shopping, δηλαδή να... Μου αρέσουν τα πάντα να ψωνίζω, μου αρέσουν. Είμαι θύμα του marketing, όλα αυτά. Εντάξει, θύμα είσαι άμα δίνεις όλα σου τα λεφτά. Δεν δίνω όλα μου τα λεφτά, αλλά μου αρέσει να ντύνομαι. Όπως βλέπετε, τα παπούτσια μου όλα τα έχω φορέσει, τουλάχιστον τα περισσότερα, και όσα δεν έχω φορέσει είναι επειδή δεν έχω προλάβει. Αυτό ήταν I guess. Έδειξα το 80% από τα ρούχα μου και τα παπούτσια μου. Έχω κι άλλα, αλλά δεν θα δείχνω. Έχω δει, κάνεις streams το βράδυ. Το βράδυ, τη μέρα, μερικές φορές κάνω streams. Τζογάρεις. Καμιά φορά. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το gaming room. Όχι να τζογάρω, πάμε να κάτσουμε μόλις λίγο. Πάμε να κάτσουμε, να δούμε και εκεί τι παίζει και λίγο, λίγο music, Q&A, λίγο έτσι hot sauce. Let's go. Let's go. Mm-hmm.
So, part 3, let's talk about music industry. Το bad part. 2012 ξεκίνησες μόνος σου στην Panic. Μόλις είχα έρθει από το Λονδίνο, με προσέγγισαν κάποια άτομα από την Panic. Μου λέει, θες να ασχοληθείς σοβαρά με τη μουσική, που είναι μια καινούργια εταιρεία που είναι και ο μηδενιστής και τα λοιπά και τώρα ξεκινάει, που ήταν η Demi ο μηδενιστής, ο Oji που είναι φιλαράκι μου ακόμα κτλ. Ψάχνει κόσμο και άμα θες να ασχοληθείς σοβαρά ή απλά να το κάνεις για τη φάση σου, που ήξερε ότι ήμουν έτσι ψηλό τσακαλάκι από τότε. Έκανα meet, τα βρήκαμε και υπέγραψα ένα 360 deal για 2 χρόνια στην Panic Records. Mm-hmm. Και έβγαλε το πρώτο μου single από εκεί. Βασικά, εσύ θα μου πεις βγήκες, σε διώξαν αυτοί, απλά δεν γούσταρες και έσπασες το συμβόλαιο και έκανες ουσιαστικά τον blow up μόνος σου. Κοίτα, επειδή τότε η μουσική ήταν, η μουσική που έκανα τότε ήταν κάτι πολύ καινούριο. Mm-hmm. Στην αρχή είχαν πιστέψει σε μένα, δηλαδή ότι θα έκανα κάτι κτλ. Είχα κάνει το κουνί σου δίπλα μου το 2012, το πρώτο μου official track. Δεν πήγε τόσο καλά όσο περιμέναμε να πάει. Για τότε, οκ, okay, είχε πάει, ξέρω εγώ, 200.000 views σε 5 μήνες or something. Απλά είχα πάρα πολύ κακές κριτικές, επειδή ήταν κάτι καινούριο και το rap τότε ήταν πλατεία, πολιτικά, πιο... ήταν άλλη φάση. Εγώ είχα έρθει από το Λονδίνο, από άλλο lifestyle και εδώ πριν ήμουν, έκανα άλλα πράγματα, κατάλαβες, δηλαδή έσκαγα με Ferraris στο κλιπ, YSL, το ένα το άλλο. Ποιος είναι αυτό το μαλακισμένο που κάθεται και κάνει έτσι, ξέρεις, δηλαδή έφαγα ένα hate, like, μεγάλο hate action. Δηλαδή, ήταν κάποια pages τότε που άμα ήμουν κάποιος που ήμουν πιο weak μπορεί να είχα σταματήσει γιατί είχα φάει άπειρο κράξιμο. Εν τέλει δεν σταμάτησα, συνέχισα να κάνω releases, είχα 2 χρόνια συμβόλαιο με την Panic, έκανα το Όλα Αλλάζουν με την Josephine. Mm-hmm. Έκανα άλλο ένα ή 2 κομμάτια στην Panic που τα πλήρωσα μόνος μου, δεν μου τα πλήρωσε η Panic όπως μου πλήρωσε το πρώτο κλιπ, γιατί δεν είχαν πιστέψει σε μένα τότε. Mm-hmm. Το «Τη ζωή μου γράφω» και το «Όλα αλλάζουν». Πολύ ωραίο κλιπ για αυτά τότε. Αυτά τα 2 κομμάτια, ναι. Αυτά τα έχω πληρώσει από την τσέπη μου, δεν τα έχει πληρώσει η Panic. Mm-hmm. Έτσι, γιατί δεν είχαν πιστέψει τόσο σε μένα, έτσι. Λοιπόν, επειδή ήταν κάτι καινούριο, έτσι. No hate για καμία δισκογραφική εταιρεία. Οπότε εγώ περίμενα να τελειώσω το συμβόλαιό μου, μπορεί να με ρίξανε τα comments που δεχόμουν, mm-hmm. ότι είναι κάτι καινούριο κτλ. Αλλά λέω ότι λογικά πολύ δύσκολο να βγάλεις λεφτά στην Ελλάδα από αυτή τη μουσική, ρε φίλε, κατάλαβες. Έκανα λίγο break μέχρι να σπάσει και το contract μου, έτσι. Και μετά σαν solo agent είχα βγάλει ένα κομμάτι με το DNS τότε. Mm-hmm. Άρχισα να γράφω λίγο μόνος μου, είχα μια μεγάλη σχέση τότε και όταν χώρισα, όχι ότι έπαιξε ρόλο αυτό, ή μπορεί να έπαιξε και ρόλο ότι ήμουν μόνος μου και λέω ότι θέλω να ασχοληθώ πιο πολύ με τη μουσική και πιο σοβαρά. Είχα γράψει το Tony Montana που ήταν ένα catchy hook, είχα αρχίσει να γράφω πιο καλά verses, είχε έρθει ένα freestyle contest, γνώρισα κάποια άτομα και άρχισα να κάνω τη φάση μου μόνος μου. Έβγαλα το Tony Montana και άρχισε να πηγαίνει τάπα η φάση. Γνώρισα και τον Light από Σαλόνικα που γενικά τότε ο συγκεκριμένος man ήταν πολύ πιτσιρικάς, επειδή εγώ είμαι 33, αυτός είναι 24 νομίζω, or something, του ρίχνω κάποια χρόνια. Έκραζε λίγο, κατάλαβες, or something. Μόλις βρεθήκαμε από κοντά, είχαμε ένα ωραίο vibe. Ένα ωραίο vibe, τσιλάραμε λίγο, κάναμε αυτό το κομμάτι, πήγε καλά. Γράψαμε και τον Gucci Mane και τα λοιπά. Ο Ήπο μου έλεγε τότε να μπω στην Capital. Πολύ καιρό δεν ήθελα να μπω σε άλλη δισκογραφική μετά από αυτό που είχα δει ότι οι δισκογραφικές είναι έτσι στην Ελλάδα και τα λοιπά. Δεν ήξερα κατά πόσο είναι δισκογραφική και η Capital και τα λοιπά. Γνώρισα τον Ήπο, κάτσαμε σε ένα στούντιο, ξέρω εγώ, ήταν και ο Young εκεί. Ακούγαμε κάτι samples, κάτι μαλακές. Γράψαμε τον dub το 16, έτσι. Και μόλις βγάλαμε τον dub άρχισε να γίνεται fucking crazy, κατάλαβες. Δηλαδή ήταν που είχαν βγάλει και η Migos τότε το Look at my dub, κατάλαβες. Oh, look at my dub. Ουφ. Κάναμε τον dub και βγήκαν κάποιοι YouTubers και κράζανε ακόμα πιο πολύ από ότι. Από ό,τι ήταν τότε. Πριν από το πρώτο μου κομμάτι. Ούτε αυτό με έριξε και αυτό έγινε fucking viral γενικά μετά. Το dub δηλαδή είχε πάει άπειρα καλά και άρχισε να κάνω tours όλη την Ελλάδα με ένα κομμάτι actually. Με τον dub και το Tony Montana που είχε πάρει respect, ξέρεις, μετά. Νομίζω δεν τους πολύ άρεσε. Mm-hmm. Τους άρεσε όμως. Γιατί mm-hmm. όπου έπαιζα, έβλεπα από γκόμενες μέχρι τύπους, μέχρι παιδάκια, μέχρι πιο μεγάλους να κάνουν dub. Μεθυσμένους στο club. Οπότε το dub νομίζω ήταν το step που άρχισε να καθιερώνει, να γίνει τη φάση λίγο πιο μεγάλη.
και να με γνωρίζει ο κόσμος. Από, βασικά από τον dub που είδα ότι όντως μπορώ να βγάλω χαρτί από αυτή τη μουσική. Αυτό θα σου έλεγα ότι έτρωγες hate από τον dub, αλλά σίγουρα έχεις περισσότερα incomes από τον dub. Είχα πάρα πολλά incomes από τον dub, actually. Με το που βγήκε το dub, το 16 και το 17, δουλεύαμε κάθε μέρα, χειμώνα καλοκαίρι. Δηλαδή, ήμουνα σήμερα εδώ, αύριο εκεί, ξέρεις, δηλαδή, είχα πάρει φωτιά τα τηλέφωνα. Ξέρεις, θέλουμε αυτό τον τύπο που λέει το dub, ξέρω. Και να πω και κάτι, επειδή εγώ δεν είμαι man που λέω ψέματα κτλ. Δηλαδή, στη φάση του rap, ένας άνθρωπος που μπορεί να μου έχει δώσει ψωμί κιόλας και δεν ξέρω σε τι φάση είναι τώρα, μπορεί να είναι λίγο περίεργα κτλ. Ο καθένας βέβαια κοιτάει τη φάση του, κάνει, ελπίζω να είναι όλοι καλά στο ότι κάνουν. Ο Ήπο μου έχει δώσει και 10 μεροκάματα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή με τον dub τότε, δηλαδή έχουν χτυπήσει 10, 15, 20 φορές τα τηλέφωνα. Sneak, όχι λόγω του είπα, ότι ο είπε όχι δώσει το τηλέφωνο μου. Ναι, κατάλαβες, δεν προσπάθησε δηλαδή να φάει ψωμί, κατάλαβες, ή να μην δώσει το τηλέφωνο μου κτλ. Ο είπε, το λέω ότι έχει δώσει κάποια μεροκάματα σε μένα και αυτό το σέβομαι γενικά όποιος έχει κάνει κάτι καλό για μένα. Και δεν το ξεχνάω, like, either way, και ό,τι και να γίνεται. Ας πάμε λίγο στο τώρα. Τι ήταν αυτό που άλλαξε και πήγες στη UMG, ήταν η πρόταση, ήταν λεφτά μπροστά, ήταν το vibe ότι δεν γινόταν να κάνεις μεγαλύτερο blow up, ας πούμε, χωρίς μια μεγάλη δισκογραφική από πίσω, και να πάμε και στην ATH στη συνέχεια. Καλή ερώτηση. Είχα πάρα πολλές προτάσεις μετά το 17-18, βασικά, ναι, εκεί στο 17-18 εκγυρώ πολλές προτάσεις από όλες τις εταιρείες, έτσι. Εγώ ήθελα να πάρω το καλύτερο deal που μπορούσα να πάρω. Δεν θέλω να μιλήσω ονομαστικά από ποιες εταιρείες είχα offers και τι λεφτά μου δίνανε, ούτε θέλω να μιλήσω για το χρηματικό ποσό που μπορεί να μου έδωσε κάποια εταιρεία ή θα μου έδινε. Επέλεξα, επειδή η Minos είναι UMG affiliated και η Universal είναι η Universal, έτσι, like, είναι ο Drake στο Universal. Το energy μου γενικά και η όλη φάση μου έλεγε να πάω προς τα εκεί πιο πολύ, έτσι, και με έχει βγάλει ασπροπρόσωπο. Νομίζω ότι είναι η πιο clean εταιρεία στο χώρο, δεν έχω κανένα παράπονο από την εταιρεία μου και γι' αυτό έκανα co-sign και την ATH στην Minos, στη UMG. Είμαι full ευχαριστημένος, με αγαπάνε πολύ, με προσέχουνε. Και εγώ το ίδιο, κατάλαβες, είμαστε family. Είναι ικανοποιημένοι από τη δουλειά που βγάζω και εγώ είμαι ικανοποιημένος από αυτά που προσφέρουν, γιατί actually είναι αυτά που μου είπανε, δεν έχουν κάνει backflip σε κάτι. Οπότε νομίζω ότι ήταν η σωστή επιλογή που έπρεπε να πάρω. Και εκτός από αυτό, δεν μπορούσα να μείνω independent για πάντα και έπρεπε να πάρω και ένα contract για να μπορώ να δουλέψω πιο άνετα, που τα βρήκαμε γενικά και στα οικονομικά και στα φιλικά και στα whatever. Οπότε αυτή τη στιγμή ανήκω στην Minos EMI, Universal, Greece και έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Ωραία. Πάμε τώρα σε κάτι που μπορεί να το ψάχνουν πολλοί οι πιτσιρικάδες. Τι πρέπει να κάνει ένας νέος rapper για να μπει στην ATH? Τι πρέπει να έχει? Θα σου πω, αυτή τη στιγμή η ATH είναι full. Okay. Επειδή εγώ ασχολούμαι δηλαδή προσωπικά με τους καλλιτέχνες, εγώ και ο Μπρετ, δηλαδή ο Μπρετ ασχολείται με το μουσικό κομμάτι, θέμα παραγωγές, mix, master, recording και τα παιδιά, δηλαδή ο Νταφός, ο Πέρις που τους κάνουν record, το ένα το άλλο κατάλληλος που τους γράφουν τα beats κτλ. Εγώ ασχολούμαι λίγο πιο πολύ με το, θέλω να ακούσω το αποτέλεσμα, δηλαδή μπορεί ένας artist μου να μου βάλει 4 κομμάτια και να του πω, επειδή έχω το knowledge, να ξέρω ποιο θα χιτάρει παραπάνω, να του πω, αυτό είναι το χαρτί σου τώρα. Το να μπει κάποιος στην ATH αυτή τη στιγμή, μπορεί να στείλει demos στο Instagram της ATH, αλλά τώρα έτσι όπως μιλάμε, φοκουσάρουμε στους artists που έχουμε ήδη. Εκτός και αν είναι κάτι super exceptional, κατάλαβες, δηλαδή ότι θα πω, wow, μα λέγα τι άκουσα τώρα, αυτός γαμάει, ξέρω. Αυτό που ψάχνω τώρα είναι μία γυναίκα artist να μπει στην ATH. Τρομερό, αλλά θα ήθελα μια κοπέλα που να είναι καλή και όχι να κάνει rap ή κάτι. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι singer, κατάλαβες, να κάνει και πιο pop. Ξέρεις, δηλαδή, αν κάνεις pop και μπορείς να τραγουδήσεις ή κάνεις whatever,
Μπορείς να μπεις σε ένα R&B ή σε, R&B, σε ένα rap hook. Εάν κάποιο mad ταλέντο φανεί, δεν θα του κλείσουμε την πόρτα. Λοιπόν, και μια έτσι τελευταία ερώτηση, επειδή έχω έρθει και μία-δύο φορές στο στούντιο. Θέλω να μου πεις για το Bread, επειδή συνεργάζεστε πάρα πολλά χρόνια, και για το στούντιο που έχεις φτιάξει, το ETH Records. Mm-hmm. Πες μου για το Bread, ας πούμε, τι έχετε στη χημεία, ας πούμε, και είστε τόσα χρόνια μαζί και πατάς μόνο σε δικά του beats και είναι εξ. Δεν πατάω μόνο σε δικά του beats. Okay. Έχουμε και του Second Truth που είναι top Italy producers. Mm-hmm. Έχουν κάνει μέχρι και για Σφαίρα, Capo Plaza, Gue Pequeño, Emiskilla, whatever. Ο Brett έχει κάνει μέχρι και για τη Remy Mabit, ας πούμε. Και ο Brett όταν ήρθε από την Αμερική γύρισε με το Sauce, αλήθεια, mm-hmm. δηλαδή του Mix Master, γιατί producer ήταν ήδη made από πριν. Mm-hmm. Τον Brett τον ξέρω, σου είπα, έχουμε κάνει το πρώτο κομμάτι μαζί που ήταν το Sin City, το 2011. Κάποια φάση αποφάσισε ο Brett ότι δεν θέλει να ασχοληθεί με το rap άλλο και να γίνει producer. Mm-hmm. Δούλεψε γάματα σκληρά, έγινε producer, έγινε καλός producer, έγινε καλός στο mix master και έχουμε γενικά μια χημεία που, κοίτα, άμα είναι ένας φίλος σου από το 2011 και είμαστε στο 21, σίγουρα έχουμε χημεία και μουσικά και ότι μου έχει σταθεί και σαν αδερφός και του έχω σταθεί και εγώ. Μαζί έχουμε την ATH, by the way, είμαστε 50-50. Αυτός κάνει το μουσικό part, εγώ κάνω άλλα, κατάλαβες. Ναι, ο καθένας κάνει τη φάση του. Και το στούντιο το φανταζόσουν, ας πούμε, καιρό, τι θέλεις να κάνεις, έτσι, ένα like στούντιο να έχεις. Μπρο, πάρα πολύ καιρό και ξέρεις ποια είναι η φάση. Δηλαδή το main δεν είναι ότι το στούντιο θα αρχίσει να δουλεύει, δηλαδή, τους επόμενους μήνες. Και για όποιον artist θέλει να έρθει, είτε είσαι μικρός artist είτε είσαι μεγάλος, δηλαδή θα έχει κάποιο fee που θα κάνεις recording κανονικότατα, θα ανέβει το page, θα δουλεύει το studio κανονικά, μπορεί να έρθει κάποιος που δεν ξέρει να πατάει καν. Έχουμε engineers που μπορούν να σε βοηθήσουν και με το mix master και μπορείς να αγοράσεις beats και mix master και μέχρι και από το bread μπορείς να αγοράσεις beats. Mm-hmm. Και από άτομα που έχουμε μπορούν να κάνουν ακόμα και ghostwrite. Πέρα από αυτό όμως δεν είναι αυτό το bigger picture που είχα. Το θέμα είναι ότι όταν ξεκίνησα να κάνω μουσική, σε φάση πίναμε ξύδια, ξέρω εγώ, 12 ώρα το βράδυ και λέγαμε, μα λέγα πρέπει να πάμε να το ηχογραφήσουμε αυτό, ξέρω εγώ. Πού να πάμε? Έλα Γιώργη, ξέρεις, κατάλαβες, ναι, μπορούμε ναι. να έρθουμε στο στούντιο, ξέρεις, να πληρώσουμε, κατάλαβες, φίλε. Τώρα φίλε κοιμάμαι, ή τον επόμενο, ξέρεις, τώρα είναι κλειστό το στούντιο, ξέρεις, και λέω, μαλάκα, ξέρεις, θέλω να πάω να γράψω τώρα και δεν γίνεται. Οπότε ξεκινήσαμε ένα χώρο από το zero. Και αυτό μας πήρε 3 χρόνια μέχρι να φτάσει έτσι όπως είναι εδώ και δεν έχει τελειώσει ακόμα, δηλαδή έχει τελειώσει. Έχουμε, δηλαδή το ATH δεν είναι ATH Studio, έχει 3 studios. Οπότε αρχικά ήταν να έχουμε ένα εργοστάσιο ώστε να μπορούμε όποια στιγμή θέλουμε να δουλέψουμε τα δικά μας τραγούδια πάνω απ' όλα και μετά να γίνει κάτι που θα βγάλουμε λεφτά από αυτό. Οπότε επενδύσαμε σε αυτό, επενδύσαμε τα λεφτά μας, το χρόνο μας, δηλαδή μπετά πετάγαμε έξω. Κατάλαβες, σου λέω τώρα μέχρι να γίνει έτσι όπως είναι. Μας πήρε 2-3 χρόνια, αλλά τώρα έχει τελειώσει η φάση και χαίρομαι που μπορώ να πάω όποτε θέλω στο στούντιό μου και 5 ώρα το πρωί να ξυπνήσω, θα πάω και μπορώ να ηχογραφήσω. Κατάλαβες, γιατί έχω περάσει πολλά βράδια που να θέλω να γράψω και να μην μπορώ να γράψω. Κατάλαβες, δηλαδή τουλάχιστον τώρα. Και να μην πάει το στούντιό μου καλά να βγάλω λεφτά από ηχογραφήσεις, δεν το έκανα γι' αυτό. Mm-hmm. Το έκανα για μένα αρχικά, να έχω το χώρο μου να ηχογραφώ. Τώρα πια είναι και ο χώρος των καλλιτεχνών από την ATH και σιγά σιγά θα αρχίσει και για το κοινό που θα κάνει book το στούντιο να έρθει να ηχογραφεί. Ωραία. Λοιπόν, πες μου τώρα, Ελλάδα, ποιους YouTubers βλέπεις? Παρακολουθείς τη σκηνή γενικά? Παρακολουθώ πολύ YouTube, actually. Okay. Βλέπω. Βλέπω τα βίντεό σου. Τσουβέλας, big man, ωραίος. Είμαι man που κάθε μέρα τα κανάλια που μπορεί να κυτρινίζουν λίγο, κατάλαβες, που έχουν εκπομπές που κυτρινίζουν, ξέρεις, κάνουν λίγο κακό talk για κάποιον, είναι ότι είναι λίγο bitter νομίζω, επειδή δεν πηγαίνω γενικά σε εκπομπές και καθημερινά οι δημοσιογράφοι τους με παρακαλάνε να πάω στις εκπομπές τους, έτσι. Και δεν πηγαίνω, έτσι. Όπως δεν θα έφερνα κάποιο δημοσιογράφο που κάνει κάποιο πρωινάδικο ή κάτι τέτοιο στο σπίτι μου να του δείξω τα sneakers μου, γιατί δεν θα είχε ιδέα. Όπως και αυτό σου είχα πει από την αρχή, ότι
Τους προτιμώ να τα δείξω εσένα που καταλαβαίνεις τουλάχιστον και να πούμε δύο κουβέντες. Το να πάω στην χι εκπομπή. Δηλαδή είμαι λίγο αντισocial τύπος και γενικά είμαι down to earth και πολύ humble guy. Κατάλαβες. Δηλαδή και, και streams που κάνω τώρα που έχω πιο πολύ ελεύθερο χρόνο, μιλάω και με το chat μου. Κρατάω μια χι σχέση και γενικά με τα άτομα που ξεκίνησα από την αρχή μου, ακόμα και τώρα που οι φίλοι μου δηλαδή δεν είναι διάσημοι. Θα μπορούσα να είμαι κάθε μέρα στα πρωινάδικα, στα μεσημεριανά, στις φυλάδες, όλα αυτά. Δηλαδή, αυτό που λέω και no hate είναι ότι αυτοί με έχουν ανάγκη, εντάξει, γιατί εγώ, δόξα τω Θεώ, τα νούμερά μου πάνε καλά. Δεν τους έχω ανάγκη, οπότε ας πάει κανένας αυτούς και να μιλήσουν καλά για κάποιον που τρώει καρύδες, που κάνουν αυτά τα shows γενικά. That's me, καταλαβες. Πάλι, δεν θέλω να κάνω disrespect σε κάποιον, είναι η δουλειά τους, αλλά προσπαθώ να το κρατήσω όσο πιο low γίνεται και να δίνω όσο πιο λίγα interviews γίνεται και σε κάποιον τουλάχιστον που μπορεί να καταλάβει δύο πράγματα παραπάνω. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ στο Sneak για τη φιλοξενία. Yes, sir. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Τα γνωστά, μπορείτε να μας κάνετε follow στο Instagram, μπορείτε να κάνετε subscribe κάτω στο κανάλι μου. Να σου πω, να κάνω έτσι. Μπορεί πάντα ήθελα να το κάνω αυτό, δεν έχω κάνει βίντεο στο YouTube. Ναι, εδώ. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω είπαμε αρκετά. Ευχαριστούμε πολύ, μάγκες, για όσοι κάτσατε μέχρι εδώ. Peace.